Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο και σήμερα θα μιλήσουμε για τέσσερι Ελληνίδες ζωγράφου. Αυτέ είναι η Ελένη Μπούκουρη Αλταμούρα, η Σοφία Λασκαρίδου, η Θάλια Φλωρά Καραβία και η Κλεονίκη Ασπριώτη. Πηγαίνουμε λίγο στα τέλη του 19ου αιώνα, εκεί που η περίοδος όλη εκείνη είναι πολύ δύσκολη για τι γυναίκε όσον αφορά την εκπαίδευσή του, όσον αφορά τα δικαιώματά του, όσον αφορά τη ζωή του. Ε, και ό,τι περιλαμβάνεται γύρω από τον όρο και την έννοια γυναίκα. Οπότε, όλη η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ξεκινώντας, θα σα πω, θα σας αναφέρω μάλλον μια κυρία η οποία έβαλε το λιθαράκι τη για να μπορέσουν αυτέ οι γυναίκε που σα ανέφερα πριν να μπορέσουν να κάνουν πράγματα και στην Ελλάδα εκτός από το εξωτερικό, δηλαδή να μπορέσει να έρθει αυτό το κύμα μέσα, γιατί όλος ο δυτικός κόσμος ε, εκείνη την εποχή, δηλαδή τέλη του 19ου αιώνα, υπήρχε ε, αυτή η δυναμική της γυναίκας να βγει στο προσκήνιο και να μην είναι κάτω από τον άντρα. Ε, είχαν γίνει κάποια πράγματα, Κυρίω κυρίως στον ε, φεμινιστικό ας πούμε, κύκλο, που προσπαθούσε η γυναίκα να πάρει τη θέση που της αρμόζει προφανώς ίσα με τον άντρα. Στην ίδια ε, να εκπέμπουν στο ίδιο μήκο κύματο. Αυτή είναι η Καλλιρόη Παρέν. Ήταν μία δημοσιογράφος από τι πρώτε δημοσιογράφου εκείνη τη εποχή, όπου είχε έναν πολύ καλό σύζυγο και την υποστήριζε πάρα πολύ σε αυτά που ήθελε να κάνει. Και αυτό τι ήτανε, ήθελε να ξυπνήσει κατά κάποιο τρόπο τι Ελληνίδε εκείνη εποχή, να μπορέσουν να μπουν και αυτέ ενεργά στο κοινωνικό σύνολο μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. Πώ θα το πετύχαινε αυτό, εφόσον οι περισσότερε δεν ήταν, ε, ας πούμε, δεν μπορούσαν να διαβάσουν ή δεν είχαν έτσι, πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Έφτιαξε λοιπόν μια εφημερίδα, η οποία προφανώ πήγε, πολύ... πήγε αρκετά καλά, με τα καλά και τα κακά τη, και εκεί παρέθεται πολλέ απόψει τη. Βρήκε πολλού απέναντι και αρκετού μαζί τη. Όπω ήταν, α πούμε, ένα που ήταν απέναντι, ήταν ο Εμμανουήλ Ροδη, ένα λόγιο τη εποχή, ο οποίο είχε φοβερέ αντιρρήσει και έγραψε ε, κάποια κείμενα για αυτήν που ερχόταν σαν την παράθεση. Και ταυτόχρονα, α πούμε, ο Κωστή Παλαμά αφιέρωσε ένα ποίημα για αυτήν. Προφανώ αυτό που ήθελε το πέτυχε με έναν τρόπο, όμω ε, αν μη τι άλλο ήταν η αρχή για να μπορέσει η γυναίκα να πάρει, όπως πούμε, τη θέση που τη αρμόζει. Ανήγγειλε το 1887 την ίδρυση καλλιτεχνική σχολής για γυναίκες, δηλαδή να πάνε σε ένα... ας πούμε ένα σύγχρονο εργαστήρι, θα το χαρακτηρίζαμε, για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν, ε, όχι μόνο ζωγραφική, αλλά και σε πιο πρακτικά πράγματα. Βοήθησε πάρα πολύ. Ήτανε μία αρχή, ήτανε η αφετηρία για πολλά πράγματα τα οποία ήρθαν μετά. Η πρώτη έκθεση, λοιπόν, που πήρανε, ε, που συμμετείχαν οι γυναίκε ήταν το 1885 και μάλιστα μία από τη κυρίας που συμμετείχε ήταν η Κλειονίκη Γεναδίου, η οποία πήρε και το αργυρό ε, ας πούμε, βραβείο. Τον Οκτώβριο του 1900, η εταιρεία φιλοτέχνων δημιούργησε καλλιτεχνική σχολή κυριών, στην οποία συγκεντρώθηκαν καλλιτέχνηδε που είχαν φοιτήσει στο Πολυτεχνείο, όπω η Λασκαρίδη που θα πούμε στη συνέχεια, η Αγγελική Στεφάνου και πολλέ άλλε. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Ελένη Μπούκουρα Αλταμούρα, η οποία είχε μια έτσι πολύ έντονη ζωή και φυσικά ήταν και αυτή πολύ αδικημένη σε σχέση με την εκπαίδευση στην Ελλάδα και την εποχή εκείνη. Ξεκινάμε με το να πούμε ότι ήθελε πάρα πολύ να σχεδιάσει από μικρή. Δηλαδή από πολύ μικρή έδειξε το ταλέντο της, έδειξε την έφεση της σε αυτό και οι γονείς τους το κατάλαβαν, δηλαδή το αναγνώρισαν. Είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπετε ένα παιδί και εσείς αν με βλέπετε κάποιοι γονείς, εφόσον καταλαβαίνετε ότι το παιδί έχει μια κλίση, αφήστε το. Θα πάρει το δρόμο του. Μην το κλείνετε, μην κλείνετε το δρόμο. Μην το βάζετε σε δρόμου που θέλετε εσεί, γιατί πολλέ φορέ μπορεί να βγουν και σαν διέξοδα αυτοί οι δρόμοι. Αφού κατάλαβε λοιπόν ότι η κόρη του είχε έτσι μια έφεση, προσέλαβε έναν δάσκαλο για να τη δείξει κάποια πράγματα σε σχέση με τη ζωγραφική. Και στη συνέχεια, μετά από κάποιο καιρό, επειδή δεν μπορούσε να φοιτήσει στην Ελλάδα γιατί δεν παίρνανε γυναίκε, την, ε, βασικά όπως και σε όλη την Ευρώπη δεν πέραν γυναίκε. Ε, με συστατική του επιστολή φεύγει για την Ιταλία. Εκεί κάνει το εξή τρομερό. Ε, ντύθηκε άντρα, μεταφιέστηκε μάλλον άντρα και φύτησε εκεί. Δηλαδή το μεγαλείο τη θέληση και ότι η ζωή τη ήταν αυτό που έκανε, και την οδήγησε να κάνει αυτό το. Α τη δούμε αυτή την τρέλα. Γιατί θα μπορούσαν να την είχαν ανακαλύψει πούμε, και να μην ε, τα, Μην γινόταν τελικά αυτό που έπρεπε. Εδώ να σημειώσω ότι αυτέ ε, οι κυρίε που, που θα αναφέρουμε προφανώ δεν ήταν από τι φτωχέ οικογένειε. Δεν ήταν ότι πεινούσαν εκείνη την εποχή. Όπω και ε, το βίντεο που έχω κάνει με του Έλληνε καλλιτέχνε σε ένα προηγούμενο βίντεο. Θα το βάλουμε το link να υπάρχει, αν θέλετε να το δείτε. Και αυτοί δεν ήταν ότι πεινούσαν, ήταν σε έσχατη κατάσταση και ήταν στον δρόμο. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια δυσκολία. Αλλά μπορεί να τη πει, οκ, δεν θα σπουδάσει στην Ελλάδα, πήγαινε στο εξωτερικό και σπούδασε. Αυτό για να το κάνει ή να έχει δυνατότητα. Να καταλάβετε ότι δεν ήταν ότι πεινούσαν αυτέ οι γυναίκε, και καλώ συνέβη αυτό που συνέβησε και ότι είχαν δυνατότητα να σπουδάσουν κάπου στο εξωτερικό. Βέβαια, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν τόσο καλά για αυτή. Μια παρένθεση εδώ έχει γίνει και η ζωή τη και η θεατρική παράσταση που έχει ανέβει πριν λίγα χρόνια. Για να φανταστείτε πόσο περίπλοκη ζωή είχε, που ήταν άξια και να γίνει ένα έργο, εκεί γνωρίζει ε, τον άντρα τη, α πούμε, που κάνει τρία παιδιά, τον Αλταμούρα και αυτό ε, ζωγράφο, όπου χωρίζουν μετά, αυτή βεβαίω γίνεται καθολική για να τον παντρευτεί. Χωρίζουν, φεύγει με μία φίλη τη αυτό με το ένα παιδί του από τα τρία, και αυτή παίρνει τα δύο παιδιά. Τα άλλα δυο παιδιά της και γυρνάει στην Ελλάδα. Αυτό ήταν ο πρώτος κλονισμός μας στη ζωή της, γιατί ε, αλλιώς τα είχε σχεδιάσει ας πούμε και αλλιώς τελικά ε, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν αυτό που, που φανταζόταν. Γυρνάει στην Ελλάδα, ε, μετά από λίγα χρόνια, πριν τα 18 της χρόνια η κόρη της πεθαίνει από θυματίωση. Εκεί ήταν η δεύτερη πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής της, προσπαθεί λίγο να το βρει. Ο γιο τη, ο Ιωάννη Αλταμούρα, που έγινε και αυτό ζωγράφο, Ήτανε μια παρηγοριά για αυτήν για να μπορέσει να προχωρήσει στη ζωή. Πηγαίνει στη Δανία για σπουδέ, γυρνάει και πεθαίνει και αυτός από θυματίωση. Τρίτο κατά σειρά έτσι, χτύπημα στη ζωή της και κάπου εκεί παθαίνει ένα νευρικό κλονισμό στα περίπου στα 60 της πηγαίνει στις πέτσες μόνιμα και κάπου εκεί πεθαίνει. Πριν όμω από αυτό, έχει κάψει τα περισσότερα από τα έργα τη. Οπότε έχουμε πολύ λίγα πράγματα για να σα δείξω κι εγώ και να δούμε γενικά. Πολύ λογικό να έρθει σε αυτή την ε, έτσι, δύσκολη κατάσταση ψυχολογική, γιατί διαλύθηκε όλη τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, πάμε να δούμε λίγο τα δυο τη έργα που έχουμε εδώ. Έχουμε μία ελαιογραφία, η οποία δεν ξέρουμε πότε έχει γίνει. Βλέπουμε προφανώς τις κλασικές σπουδέ που είχε από την Ευρώπη την Ευρώπη του 10ου την τέλη του 19ου αιώνα τη ζωγραφική όλη αυτή που διδάχθηκε και όλα αυτά τα χρόνια τη δομή του σχεδίου προφανώς ήξερα να βγάζει τι ατμόσφαιρες ήξερα να βγάζει πολύ καλό το χρώμα ήξερε να τοποθετεί πολύ καλά τη σύνθεση στο χαρτί και εννοείται με ένα πολύ αυστηρό και δομημένο σχέδιο και ένα πολύ ωραίο ακόμη έργο που έχουμε, που αυτό μου θυμίζει και λίγο, αν γνωρίζετε, τον Τζιώτο, με αναγέννηση, γύρω στο 16ο αιώνα, που τοποθετεί ένα πολύ, ένα φαντασιακό, ας το πούμε, χώρο, δυνητικά φαντασιακό χώρο, ε, σαν μια ομίχλη, σαν ένα, μια, μια σκηνοθετημένη στάση η οποία κάθεται και νομίζω αυτό το έργο λέγεται αν, απελπισία λέγεται αυτό το έργο και δείχνει προφανώς όλη αυτή την κίνηση μας κοιτάει βέβαια η, μπορεί να, να έβαλε και τον εαυτό της μέσα δεν γνωρίζω πολλά για αυτό το έργο όμως εκεί δείχνει τα πολύ καλά ας πάμε λίγο και στην, και στην πλαστικότητα που έχει αυτό το έργο γνωρίζει πολύ καλά το πώς να πλάθει τις επιφάνειες το πώς να πλάθει το χρώμα να δημιουργεί ατμόσφαιρα και χώρο και πάρα πολλά στοιχεία, οπότε η δεξιότητά της στη ζωγραφική φαίνεται ξεκάθαρα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλα έργα, γιατί θα έχει αφήσει πολύ πολιτισμό ως ας πούμε τις πρώτες ζωγράφους ελληνίδες που υπήρξαν ποτέ. Περνάμε στην επόμενη, η οποία είναι η Θάλια Καραβία, γεννήθηκε το 1874 στην Δυτική Μακεδονία, αποφύτησε από το Ζάπιο Παρθαναγωγείο της Κωνσταντινούπολης το 1888 και προσπάθησε να σπουδάσει ζωγραφική στο Σχολείο των Τεχνών. Στη μετέπειτα ανατάται Σχολή Καλών Τεχνών που είναι και σήμερα. Αλλά το Ίδρυμα αρνήθηκε να δεχτεί την εισαγωγή της στην σχολή γιατί ήταν γυναίκα προφανώς και μάλλον ε, είχαν πολύ μεγάλη αντιπαράθεση με τι γυναίκε, γιατί μπορεί να ήταν καλύτερε από αυτού και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τι βάζανε. Τέλο πάντων, προφανώ είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι δεν είχαν τέτοια δικαιώματα. Έτσι, ε, η ζωγράφο σπούδασε η ζωγραφική στο Μόναχο με τον Γίζη και τον Ιακοβίδη. Δηλαδή, πήγες, είναι και αυτή μια από τη σχολή του Μονάχου, α το πούμε έτσι. Γιατί είχε καθηγητέ, του ανθρώπου που σπούδασαν εκεί και στη συνέχεια δίδαξαν ζωγραφική και εκεί και στη συνέχεια στην Ελλάδα. Οπότε, μία ή άλλη ήρθε, ήταν σαν να σπουδάζει στην Ελλάδα. Γιατί και η σχολή το χρόνο εδώ, μετά έγινε ένα παράρτημα, ας πούμε. Η Φλωρά Καραβία είχε, ξι... είχε, πάρα πολύ έντονα, έτσι, είχε ένα πολύ έντονο έργο, με πολλές διαφορετικές απεικονίσεις, με πολλά διαφορετικά πράγματα τα οποία είχε δράσει σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Πολεμικές απεικονίσεις, πορτρέτα πάρα πολλά, Ζωγράφιζε πολύ και διάσημους όπως ο Καβάφης, η συγγραφέας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και πάρα πολλούς έτσι διάσημους της εποχής. Ενώ το έργο της εντάσσεται στη λεγόμενη Ακαδημαϊκή Σχολή του Μονάχου, οι πίνακές της έχουν κάτι το... Ε, έτσι το... υπρεσιονιστικό. Δηλαδή, οι πινελιές της είναι πολύ έντονες και πάμε να δούμε κατευθείαν το πρώτο έργο, το οποίο υπάρχει και στην Εθνική Πινακοθήκη, μπορείτε να πάτε να το δείτε... Θέλω να παρατηρήσετε λίγο το φω, με ε, πώ έχει τοποθετήσει το φω, τη σύνθεση και την αδρότητα με την οποία σχεδιάζει. Ενώ το σχέδιο δεν φεύγει καθόλου, είναι ένα απόλυτα δομημένο σχέδιο όσον αφορά τι αναλογίε και το πώ είναι χαρακτηρισμένο, α πούμε, το μοντέλο, το πώ είναι χαρακτηρισμένο. Έρχεται το φω από δύο πηγέ, το βλέπουμε ξεκάθαρα, και από πίσω από το παράθυρο και από μπροστά. Είναι μια σκηνοθετημένη εικόνα. Είναι πολύ έντονη και η ελιά τη Με ένα τρομερά απλό τρόπο. Φυσικά τα χρώματα της είναι πολύ κοντά στην παρατήρηση. Δηλαδή τα χρώματα της έχουν απορροή από την παρατήρηση και όχι από την... Ε, δεν την παρασύρει πούμε η χειρονομία όσον αφορά τη χρωματική παλέτα που χρησιμοποιεί. Όμως παρόλα αυτά δημιουργείται εκεί μια αντίδραση σχεδίου και αδρή πινελιά. Που είναι πάρα πολύ πετυχημένο αυτό και είναι πολύ αξιόλογο, α πούμε, το πώ έχει ε, δομήσει έτσι το ρούχο με, με 3, 4, 5, 6 πινελίτσε. Ή α πούμε, κάνετε ένα zoom και δείτε το δεξί τη χέρι, έχει 3 πινελιέ επάνω. Αυτό μας το έχουν διδάξει και άλλοι ζωγράφοι με πως με απλό τρόπο μπορούμε να δώσουμε όλη την εντύπωση του αντικειμένου ή του μέρους του οποίου σχεδιάζουμε, όμως αυτό θέλει μια φοβερή, δι... έτσι, να είσαι δινο σχεδιαστής. Και αυτή το είχε πάρα πολύ αυτό. Επίσης πάμε τώρα εδώ πέρα μια άποψη της κωνσταντινουπολη γιατί είπαμε ότι πήγε και στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπουμε μια τρομερή ατμόσφαιρα που πάλι η πνευμαία είναι εμφανή. Βλέπουμε μέχρι και τη θερμοκρασία, μέχρι και την ώρα, Λες και ακούμε, ας πούμε, τους πελαργούς αυτή τη στιγμή να... Έχει κάνει μια φορο... Μας έχει μεταφέρει, δηλαδή, χωροχρονικά μας έχει μεταφέρει εκεί και φαίνεται αυτό. Έχει μέχρι και την ομίχλη και την αντιλιά. Μπορούμε να καταλάβουμε, δηλαδή, ότι ήταν αντίθετα στο φως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ζωγράφο ή ένα ζωγράφο να μπορούσε να μας μεταφέρει στο σημείο που ήταν χωρίς εμείς να είμαστε εκεί. Φοβερή κινητικότητα, πάρα πολύ ωραία. Και πηγαίνουμε τώρα σε ένα τρίτο έργο, το οποίο επίση και αυτό μου κίνησε το ενδιαφέρον. Εδώ πέρα η πινελιά αρχίζει λίγο και σφίγγει, δηλαδή έχουμε πολύ δομημένο σχέδιο, έχουμε μία πολύ ομαλή διαβάθμιση του φωτός επάνω στο, στο χώρο, όμως μία τρομερή δομή επάνω στο πρόσωπο. Τώρα, αν πάμε στα ρούχα του, πάλι και εκεί έχουμε την αδρή πινελιά. Πάλι έχουμε αυτή την ελευθερία της σιγουριάς του σχεδίου. Και επίσης ο χώρος πίσω είναι σχεδόν προ, προπλασματικά, δηλαδή έβαλε τις αρχικού τους προπλασμούς και τους άφησε για να μπορέσει να δημιουργήσει το χώρο και τις διαφορετικές ποιότητες, ζωγραφικές ποιότητες σε σχέση με το βασικό ε, στοιχείο που πρέπει να μας δείξει, δηλαδή που είναι το μοντέλο, σε σχέση με το χώρο που βρίσκεται. Φυσικά, με, με φοβερό έλεγχο. Πολύ ωραίο, εξαιρετικό έργο και αυτό. Και πάμε να δούμε τώρα μια φωτογραφία ντοκουμέντο από τις φορές που πήγαινε και σχεδίαζε σε πολεμικές σκηνές, δηλαδή υπήρχε μια μάχη και πήγαινε και σχεδίαζε τους ανθρώπους τη στιγμή εκείνη. Είτε ήταν τραυματισμένοι, είτε ήταν μια μάχη εκείνη τη στιγμή live, ας πούμε. Ε, σας έχω δείξει εδώ κάποια σκίτσα από στρατιώτες, από κινήσεις, από σκινάκια, από διάφορες δύσκολε στιγμές. Μας μεταφέρει δηλαδή και με το σκίτσο της, δηλαδή εκτός από το χρώμα και με το σκίτσο να, μπορεί να μας μιλήσει. Είναι εξαιρετικά καλά ελεύθερα με μια έντονη ας πούμε εκφραστική δυναμική εκφράζεται μέσα από αυτό και φαίνεται πάρα πολύ γράφει. Είναι καλύτερα από το να μιλάει. Αυτό είναι επέκταση, έχει γίνει το οπτικό ρέθισμα πια, έχει μεταφερθεί και έχει γίνει, ε, έχει πάρει σάρκα. Δεν έχει χρησιμοποιεί αυτό τον τρόπο έκφρασης για να μπορέσει η ίδια να μας μεταφέρει μέσα από τα μάτια της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό είναι πραγματικά ζωγραφική. Δηλαδή, γράφει τη ζωή Ζωγραφίζει, σχεδιάζει και μα μεταφέρει ακριβώ αυτό που ήθελε να μα πει. Δεν μα το είπε με λόγια, γιατί είμαστε έναν αιώνα μετά, όμω είναι σαν να μα το είπε. Και αυτή, αυτή, είναι η διαφορά από του καλού καλλιτέχνε και από τους απλούς, απλά αυτού που βογεντίζουμε μια επιφάνεια. Και βάζω και εμένα μέσα. Πολλά από τα έργα τη βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη τη Ελλάδας, Ελλάδα, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και στο Πολεμικό Μουσείο. Πάμε τώρα στο επόμενο ζωγράφο, την Σοφία Λασκαρίδου, είναι η πρώτη γυναίκα που φίτησε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1876. Οι γονείς της ήταν ε, έτσι πολλοί άνθρωποι πρωτοπόροι για την εποχή, όπω και η μαμά της ήταν ε, παιδαγωγός ε, με καινούριε ας πούμε εκπαιδευτικές μεθόδους, όπου την ενθάρρυναν για τις καλλιτεχνικέ δράσεις. Γι' αυτό σας λέω, όταν βλέπετε ένα παιδί ή ένα παιδί ότι καταλαβαίνει ότι κάπου έχει έφεση, για κάποιο λόγο έχει την έφεση. Για κάποιο λόγο του ταιριάζει κάτι παραπάνω από κάτι που νομίζετε εσεί οι γονεί ότι δεν. Ή ένα παιδί. Μπορεί να με βλέπουν τώρα κάποιοι που να έχουν, την, να έχουν στο μυαλό του ότι θέλουν να κάνουν κάτι, αλλά επειδή ακούνε διάφορα, να μην το κάνουν λόγω ντροπή ή λόγω πολλών. Δεν ξέρω. Πολλοί λόγοι μπορεί να υπάρχουν. Μην το σκέφτεστε αυτό. Ακούστε την ψυχή σας, την καρδιά σας, τι θέλει να κάνει, γιατί δεν θα πετύχετε σε τίποτα άλλο. Θα το κάνετε με το ζόρι. Βλέπετε, η άλλη ντύθηκε, ας πούμε, άντρας για να πάει να σπουδάσει σε μια άλλη χώρα. Το έκανε αυτό που ήθελε όμως. Ήταν ευτυχισμένη μέχρι ένα σημείο. Άσχετε πώς τη έφερε η ζωή. Προσπαθήστε να γίνετε ευτυχισμένοι, να περάσετε ευτυχισμένε στιγμές. Μην πιέζεστε. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν σα λέω να πεινάσετε και να μείνετε στον δρόμο. Αλλά δεν είναι ο στόχο μόνο τα χρήματα. Γιατί να έχετε χρήματα και να είστε θλιμμένοι και με κατάθλιψη ή να έχετε προβλήματα με τι προσωπικέ ασχέσει, ή να δεν είστε εσεί οι ίδιοι ευχαριστημένοι με τη ζωή σα, δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό αφήστε τον εαυτό σα ελεύθερο. Το ξέρω, η κατάσταση είναι δύσκολη σε όλου. Κοιτάξτε όμω, αυτοί οι άνθρωποι, και στο προηγούμενο βίντεο που σα έδειξα, πόσο δύσκολε καταστάσει περάσανε. Δηλαδή, στο χαλεπά, α πούμε, που είχαμε πει, έπρεπε να πεθάνει η μαμά του για να μπορέσει ο άνθρωπο να ελευθερωθεί. Υπάρχουν πολλέ περιπτώσει εκλέξεων, γι' αυτό το λέω. Ήταν παρέθεση αυτό. Οπότε, με, μετά από ιδιωτικά μαθήματα που έκανε και αυτή ε, στην Αθήνα ζωγραφική, φίτησε στο Παρίσι. Επιστρέφοντα στην Αθήνα, κατατάχθηκε στο Σχολείο Τεχνών τη Αθήνα, το σημερινό, ε, η σημερινή ας πούμε, σχολή κανόνα Μετά από δική τη δυναμική παρέμβαση στο Γεώργιο τον Α, Κράθηκε υπέρ τη εισαγωγή των γυναικών στο σχολείο των τεχνών. Δηλαδή, άρχισε και αυτή, έβαλε κάθε το λιθαράκι τη για να γίνει τελικά πραγματικότητα αυτό. Το σπίτι τη ε, στην Καλιθέα έχει γίνει και η δημοτική πινακοθήκη, οπότε υπάρχουν πολλά έργα τη και εκεί. Πάμε τώρα για το πρώτο έργο. Βλέπουμε ένα έργο το οποίο είναι μια πρόσωπο Εδώ βλέπουμε μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη γραφή με πάστα όχι όμω έντονη πάστα, αλλά να γεμίζει τι επιφάνειες να πυκνώνει. Δηλαδή προσπαθούσε με υλικότητα να χτίζει με στρώσει το χρώμα επάνω στο ένα πάνω στο άλλο, έτσι, ούτως ώστε να φτιάχνει έναν οπτικό κόσμο που να χωράει το σχέδιο μέσα. Φυσικά με η οικονομία το χρώμα, πολύ λεπτέ τονικές διαφορέ, αν δούμε μέσα στα πλασίματα και στι καμπυλότητε που έχει το πρόσωπο. Τα όρια Κάπου τα βρίσκει, κάπου τα χάνει, κάπου είναι ασαφή, κάπου είναι με σαφήνεια. Δεν την ενδιαφέρει να βγει ωριοποιημένο, δεν κάνει υπερβολές, Προσπαθεί να μιμηθεί την πραγματικότητα μέσα από τα δικά τη μάτια όμω. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ προσωπικό έργο και αυτό το βλέπουμε πολύ στο καπέλο, α πούμε, και, το, και τα μαλλιά στο σημείο που καμπυλώνει η τρίχα. Εκεί δεν μας βάζει μαλλί δεν μα κάνει ρεαλισμό. Προσπαθεί να μα δείξει με πινελιά την καμπυλότητα και την κίνηση που έχει αυτό. Δεν μα βάζει έξτρα λεπτομέρειε, μα βάζει αυτό που θέλει αυτή να μα δείξει. Προφανώ και ήξερε να το κάνει, δεν ήταν θέμα αυτό. Επίση θέλω να δείτε, αν μπορέσετε να το δείτε, το πλέξιμο που έχει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό. Είναι σκουφί, είναι καπέλο. Τέλο πάντων, αυτό φορά στο κεφάλι τη τέλο πάντων έχει βάλει κάποιε λεπτομέρειε, κάποιε λωρίδε, οι οποίε έχουν ένα χρώμα με πινελίτσα, πινελίτσα, πινελίτσα. Αυτό τι θέλω να μα δείξει, ότι εμβαθύνω, το... εντοπίζω το σημείο που θέλω να σα δείξω και εκεί το δουλεύω λίγο παραπάνω. Με σκοπό να καθοδηγήσω το μάτι να πάει εκεί. Όχι επειδή εκεί με βόλευε να το κάνω, ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Τα υπόλοιπα που δεν την ενδιέφεραν, τα άφησε λίγο πίσω, όπω είναι αυτό εδώ το σημείο. Πολύ ωραία πλαστική στο χέρι, Καταλαβαίνουμε με τον τρόπο με τον οποίο το έχτισε, δεν μα προδίδει η πινελιά όμω τη διαδικασία. Δηλαδή, δεν μα προδίδει όλη τη διαδικασία τη οποία καταλάβαμε εμεί πώ έχει φτάσει στο τελικό σημείο. Που αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ενδιαφέρον για να μπορούμε να φανταστούμε λίγο αν έχει κάνει προπλασμό, πώ έχει βάλει το. με τι πινέλα έχει δουλέψει, αν το έχει αφήσει να στεγνώσει, αν το δούλευε πάνω εκείνη τη στιγμή. Πολλά ερωτηματικά. Πολύ ενδιαφέρον όμω για κάποιον που ψάχνει και παρατηρεί επάνω του πίνακε. Περνάμε στο επόμενο έργο που αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και θα σα πω το λόγο για ποιο λόγο μου αρέσει πολύ. Εδώ έχουμε μια, ένα γυμνό μοντέλο το οποίο κάθεται. Τι συμβαίνει εδώ όμω τώρα, Έχουμε να κάνουμε με το παιχνίδι τη σύνθεση, δηλαδή το πώ έχει τοποθετήσει τον περιβάλλοντα χώρο σε σχέση με το μοντέλο. Έχουμε μία πολύ λεπτή στρώση χρώματος, σχεδόν λαζούρα, στο περισσότερο μέρος του, του σχεδίου. Και αυτό για ποιο λόγο. Γιατί θέλουμε αυτή τη διαφάνεια, αυτή τη διαφάνεια που μας επιτρέπει να φωτίζει το χρώμα από μέσα. Δηλαδή, έχει ο προπλασμός που έχει γίνει τη βοηθάει να αναδείξει το φως προς τα έξω. Γιατί όταν παστώνουμε τις επιφάνειες με πολύ μεγάλη πάστα, με πολύ, πολύ υλικό, εγκλωβίζουμε το φως μέσα. Ήξερε ακριβώ την εντύπωση που θέλει να μα δώσει όπου βγάζει ένα φω από πίσω προ τα μπροστά. Δηλαδή, δεν είναι ένα φω το οποίο έρχεται από. Δεν ξέρουμε καταρχά την πηγή του φωτό Δεν μπορούμε να καταλάβουμε από πού έρχεται το φω. Από το παράθυρο, από πάνω, από κάτω. Είχε βάλει φώτα softbox και είχε παντού. Ας πούμε, φω... ε, ε, από πολλέ πηγέ. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό που γνωρίζουμε όμω είναι ότι ήθελε να μα βάλει στη δική τη ατμόσφαιρα. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ναι. Υπήρχε το μοντέλο που αντέγραψε, όμω μα βάζει μέσα από τη απ τον δικό τη ρεθισμό για να μπούμε από τα δικά τη μάτια. Δηλαδή είναι ένα έργο παρατήρηση και είναι ταυτόχρονα ένα έργο το οποίο δεν είναι παρατήρησης. Είναι ένα μοντέρνο, κλασικό, υπεραισθηματικό, ξαφνικά γίνεται, και ένα, γίνεται πίσω ένα σαν με την καλή έννοια τα πετσαρία που προσπαθεί να μα δείξει ε, επιφάνειες ζωγραφικές. δηλαδή άμα κόψουμε ένα κομμάτι από το φόντο είναι σαν να είναι ας πούμε του Ρόθκο ένα αφαιρετικό έργο επίσης έχει, βάλει, έχει παίξει ένα τρομερό παιχνίδι ε, ψυχρών και θερμών που είναι πολύ σημαντικό και ένα πνευματικό έργο βρίσκεται μπροστά μας θέλει πολύ σκέψη για να καταλάβουμε αυτό το έργο με τρομερά κενά και γεμάτα πολύ καλή σύνθεση, πάρα πολύ καλό χρώμα και δεν είναι απλά ένα μοντέλο δηλαδή Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Σε σχέση με το επόμενο έργο που θα δούμε τώρα, που έχει είναι νομίζω περισσότερο στην παρατήρηση και τα επιμέρου στοιχεία όπω είναι καπέλα, φιόγκο, όλα αυτά βρίσκονται με πινελιές έντονε. Θα μπορούσε να ήταν φτιαγμένο τώρα αυτό το έργο. Είναι υπερσύγχρονο έργο, είναι πάρα πολύ σύγχρονο. Οι πλα, πλασμοί ε, που έχει δώσει είναι εξαιρετικά σφιχτή αλλά ταυτόχρονα με έντονη πινελιά που είδαμε και πιο ψηλά. Πάρα πολύ καλέ διαβαθμίσει τονικέ, πολύ καλέ θερμοκρασίε. Όπω βλέπουμε, α πούμε, στο χέρι είναι πιο θερμό σε σχέση με το κεφάλι που είναι πιο ψυχρό. Βλέπουμε τέτοια πράγματα. Ένα φόντο εξαιρετικά ζωγραφικό. Πολύ καλό σχέδιο. Πολύ καλή ανατομία, γιατί όλε ξέρανε πολύ καλό σχέδιο και όλοι τότε στην εποχή. Μου αρέσει πάρα πολύ για αυτό το έργο. Είναι πάρα πολύ σύγχρονο και για όλα αυτά που είπαμε πριν, αλλά δεν είναι τόσο πνευματικά, ας πούμε, πνευματικό με πολλή σκέψη όπως είναι το προηγούμενο. Και περνάμε και σε ένα που είναι, νομίζω, το καλύτερο έργο που έχω δει ε, Της τη συγκεκριμένη ζωγράφου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα 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 πολύ. Τρομερό φως, τρομερή θερμοκρασία, τρομερό σχέδιο, πάρα πολύ ωραία τα κενά και τα γεμάτα της. Δεν έχει μπουκώσει πουθενά, φοβερή ελευθερία. Άμα δείτε κάτω-κάτω αριστερά και που έχει κάποια κλαδιά, μου θυμίζει πάρα πολύ ζωγράφου εκείνη τη εποχή ε, με Βούλγαρου ή Ρώσου ή Σέρβου, πούμε, που, κάνανε, ε, που ήταν στην τοπιογραφία εξαιρετική. Είτε και σε μάχε που κάνανε κι αυτοί. Καλό χρώμα, πάρα πολύ καθαρό χρώμα και μια εξαιρετικά ας πούμε οικονομία στο χρώμα, καμία υπερβολή, φοβερή παρατήρηση. Δηλαδή, αν αυτό δεν έχει παρατήρηση, τι έχει, α πούμε. Και, με, και, πώς το έχει, και το έχει δώσει, α πούμε, με μια εξαιρετική ελευθερία, λες και κάνει, α πούμε. Λε, και μα τραγούδισε. Το πώ ήταν, α πούμε, εκείνη, σαν ένα, ένα δημοτικό τραγούδι, να μου μοιάζει αυτό. Πηγαίνουμε τώρα. Και σε μια προσωπογραφία που έχει κάνει το λίτρα, που ήταν και τη και αυτό. Και εδώ βλέπουμε τη δομή του σχεδίου, δηλαδή το πώ μπορεί να. Απ' τη μία να ζωγραφίσει ελεύθερα, απ' τη μία να ζωγραφίσει ε, τοπιογραφία με μια έτσι εξαιρετική ατμόσφαιρα, δομή ε, και υλικότητε και ποιότητε και χρήση του χρώματο και χρήση των υλικών. Και απ' τη μία μα κάνει ένα κάρβονο, α πούμε, ένα, που είναι και αυτό εξαιρετικά δομημένο ε, και μα δείχνει ακριβώ χαρακτηρισμένο τον άνθρωπο. Μα δείχνει πάρα πολύ καλή σαν ποιότητα, σαν κατασκευή και γενικά σαν σπουδέ. Και τελευταία είναι η Κλεονίκη Ασπριώτη, όπου γεννήθηκε σε εθωμανική οικογένεια στη Βάρνα. Ε, όταν ήταν 8 χρονών η Βουλγαρία έγινε ανεξάρτητη και ξεκίνησε τις σπουδές της στη Βάρνα ε, όπου πήρε το πτυχίο της νηπιαγωγού. Σπούδασε διακοσμητική τέχνη στην Πράγα. Το 1890 σπούδασε στο Μόναχο με δάσκαλο το Γίζι, ζωγραφική. Έπειτα μετακόμισε στο Παρίσι και τις δύο πρώτες δεκαετίες δραστηριοποιούνταν και στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη. Τα περισσότερα έργα της βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη. Δεν βρήκαμε πολλά στοιχεία για την συγκεκριμένη ζωγράφο. Βρήκαμε μία που είναι από την Εθνική Πινακοθήκη, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, με τρομερή ελευθερία, φοβερό υπρεσινιστικό έργο εκείνης εποχής, πολύ μπροστά θα το χαρακτηρίζει για εκείνη την εποχή. Σχεδιάζει με ρευστή πινελιά, με μεγάλα πινέλα, με, πολύ... με δύο-τρεις πινελιές να βγάλει τον όγκο και εννοείται είναι η χαρά της ζωγραφικής. Τοποθείτε το χρώμα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαστεί μετά να τον ξαναπλάσει. Είναι πολύ ε, σίγουροι για αυτό που κάνει. Επίσης, μας δίνει όλη την εντύπωση σε σχέση με την υλικότητα και την ροή της πινελιάς και μας δίνει μια πολύ καλή εντύπωση για το μοντέλο. Και πολύ καλό χρώμα. Καθαρό χρώμα. Ε, εννοείται και αυτή δουλεύει με, με κάποιες στρώσεις ας πούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το έργο. Μακάρι να είχαμε κι άλλο να σας δείξω. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν. Φτάσαμε στο τέλος του βίντεο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε κι εσείς κάποια ζωγράφα που θέλετε να την συζητήσουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, τη γνώμη σας για όλα αυτά που ακούσατε. Επίσης, κάντε μια κοινοποίηση, ένα like και καμπανάκι αν θέλετε να έχετε ειδοποιήσεις από καινούργια βίντεο που φτιάχνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσους μείνατε μέχρι το τέλος. Τα λέμε στο επόμενο.